Περνάμε λοιπόν στην πρώτη θεματική της σημερινής εκδήλωσης που λέγεται Connected World και Disruptive Sustainability με πρώτο μιλητή τον κύριο Κόκαλη, ιδρυτή της Aephoria και του Bluegrowth και εκλεγμένο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Πειραιά. Εδώ, κάτσε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας και από μένα και ένα καλωσόρισμα στην εκδήλωση και στην πόλη του Πειραιά. Εγώ θα σας μιλήσω για την προσπάθεια του Δήμου και της κοινότητας της γαλάζιας οικονομίας του Πειραιά για την καταρχήν δημιουργία και δεύτερο λόγο τη στήριξη της κοινότητας των νεοφυών επιχειρήσεων. Εδώ είμαστε. Καταρχήν, δύο λόγια για την γαλάζια οικονομία, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πλέον δεν μιλάμε για γαλάζια οικονομία, δεν μιλάμε μόνο για την ποντοπόρο ναυτιλία, δεν μιλάμε μόνο για την κλασική άποψη που είναι η ναυτιλία, δηλαδή ποντοπόρος, ναυτιλία, λιμάνια και logistics, αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε και την έννοια της θάλασσας σαν έναν χώρο πρώτης ύλης, δηλαδή ενέργεια, ψάρια, κοσμητικά, ακόμα και πράγματα όπως εξόρυξη βυθού και όλη αυτή η κατάσταση, και βεβαίως και το κομμάτι της αναψυχής, δηλαδή του θαλάσσιου τουρισμού. Τώρα, επειδή σήμερα μιλάμε να ξεκλειδώσουμε την αξία, την επιχειρηματική αξία του ψηφιακού πλοίου, ένας άλλος τρόπος να το πούμε είναι ότι μιλάμε για πλοία τα οποία είτε είναι container ships cargo, είτε είναι ψαράδικα, είτε είναι κρουαζιερόπλοια, χρειάζονται να μπουν γρήγορα στις τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιοποίησης. Αυτό πάει μόνο του Νίκο, νομίζω. Εγώ το πατάω, ναι. Okay. Αυτοί λοιπόν είναι περίπου οι πυλώνες της γαλάζιας οικονομίας και οι δραστηριότητες που γίνονται σε αυτήν. Υπολογίζεται ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 5,5 εκατομμύρια δουλειές. Οπα, σιγά, το βρούμε μισό λεπτό. Και υπολογίζεται περίπου 500 δισεκατομμύρια ότι είναι το συνολικό γκρος το χρόνο. Αυτό βέβαια είναι μια πρώτη εκτίμηση, γιατί η σημασία του Bluegrowth είναι ότι για πρώτη φορά κάποιος μελετά το σύνολο της θαλάσσιας δραστηριότητας σαν οικονομική δραστηριότητα. Δεν είμαστε πια πλέον στην εποχή όπου υπήρχε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Ενέργειας και ο καθένας είχε ξεχωριστά data για τη θάλασσα. Είμαστε στην εποχή που προσπαθούμε να δούμε τη θάλασσα ολοκληρωτικά. Φυσικά, για μας ο Πειραιάς είναι η θαλάσσια πρωτεύουσα μιας χώρας η οποία ζει από τη θάλασσα και για τη θάλασσα χιλιάδες χρόνια. Επομένως, να δούμε λίγο στον Πειραιά τι γίνεται. Κάτσε το φρενάρω λίγο, γιατί ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Η έλευση της Κόσκο στον Πειραιά και μάλιστα η ενσυνεχεία απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών του ΟΛΠ και διαχείριση του ΟΛΠ για τα επόμενα 20 χρόνια από την Κόσκο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το λιμάνι του Πειραιά είναι το τέρμινους, είναι ο σταθμός μέσα από τον οποίο η μεγαλύτερη εξαγωγική οικονομία του πλανήτη, η Κίνα, θα εισάγει τα προϊόντα της στο μεγαλύτερο της πελάτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια προφανώς τεράστια ευκαιρία για την πόλη μας. Και επίσης είναι ένα σημάδι ότι ο Πειραιάς είναι ένα σημείο σε μια παγκόσμια αλυσίδα διακίνησης προϊόντων. Το λιμάνι
έχει σήμερα περίπου 2.500 δουλειές, αλλά ακόμα αυτά τα data χρειάζονται λίγο δουλειά. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι ότι ο Πειραιάς είναι το παραδοσιακό σπίτι, το home port της πιο σπουδαίας, θα έλεγα, επιχειρηματικής δραστηριότητας που συντελείται στην Ελλάδα, της ποντοπόρου ναυτιλίας, με τον έλεγχο περίπου του 18% του παγκοσμίου στόλου. Άρα άλλο ένα σημείο μιας παγκόσμιας σημασίας. 26 εκατομμύρια τουρίστες περάσαν το λιμάνι του Πειραιά 2015. Όμως έχουμε πάνω από 50% ανεργία στους νέους, οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα μας. Και κυρίως η οικονομία του Πειραιά, και εδώ βέβαια είναι... Δεν μετράει τις offshore, αλλά οι υπόλοιπες είναι όλες μικρές επιχειρήσεις. Επομένως, είναι ένα ζητούμενο να ρωτήσουμε γιατί εμείς σαν Δήμος Πειραιά και όλοι οι πόλεις του πλανήτη προσπαθούν να προσελκύσουν και να προσεγγίσουν νέους ανθρώπους με πολύ ψηλό επίπεδο μόρφωσης και ικανότητες στη νέα οικονομία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο είναι και φρέσκο. Το λιμάνι του Πειραιά ήταν μία από τις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, και οι ιδιωτικοποιήσεις είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα για την έξοδο από την κρίση. Μία πρόσφατη ιδιωτικοποίηση ήταν η Τρενοσέ, η οποία πουλήθηκε για 45 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια περίοδο πουλήθηκε και ένα startup, το TaxiBit, επίσης για 45 εκατομμύρια ευρώ. Η Τρενοσέ λοιπόν είναι μία εταιρεία η οποία έχει ακίνητα, έχει βαγόνια, έχει στυλοδρομικές γραμμές, έχει βαρύ κεφαλοχικό εξοπλισμό. Και είναι μία, δεν μπορεί να την ξαναπουλήσεις, την πούλησες. Η TaxiBit είναι μια ομάδα από νέα παιδιά με πολύ όρεξη, πολλές ιδέες και πάρα πολύ υψηλή εκπαίδευση, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι μία, μπορεί να είναι δεκάδες. Αυτό νομίζω είναι που εξηγούσε πριν και ο Γιώργος ο Μαρινάκης, και αυτό είναι που όλοι θέλουν να κάνουν στην πόλη τους. Σε εμάς η πόλη μας είναι μια πόλη που είναι εστιασμένη στη θάλασσα, έχει δεξιότητες γύρω από τη θάλασσα, από όλους τους τομείς γαλάζιας ανάπτυξης, και γι' αυτό προσπαθούμε να στηρίξουμε την δημιουργία ενός θαλάσσιου συστήματος και νεοφυών επιχειρήσεων. Με συγχωρείτε λίγο, γιατί είναι στα αγγλικά η παρουσίαση. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι το P2020 με κύριο μοχλό την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, το Integrated Territorial Investment, το οποίο είναι μια συνολική στρατηγική ανάπτυξη του Πειραιά που κατατέθηκε στην περιφέρεια πριν από 20 μέρες, και περιμένουμε τους επόμενες 2 μήνες να εγκριθεί και να δώσει δυνατότητα στον Πειραιά, στην πόλη του Πειραιά, να επενδύσει περίπου 100 εκατομμύρια στην ανταγωνιστικότητα της πόλης. Από αυτά, περίπου 15, και τώρα νομίζω είναι το νούμερο μεγαλύτερο, αλλά είναι ανταγωνιστική διαδικασία, αλλά είναι μια τάξη μεγέθους, θα επενδυθούν στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τόσο της νεοφυούς όσο και της υπάρχουσας. Επομένως, βλέπουμε ότι ο Πειραιάς είναι μια πόλη, που ένα λιμάνι, το οποίο βρίσκεται σε 2 μεγάλες διεθνούς σημασίας αλυσίδες, και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται σήμερα που μιλάμε, πράγμα που στην Ελλάδα δεν είναι σύνηθες, επενδύσεις πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτές θα έλεγα ότι είναι η δημόσια επένδυση για τα μέσα σταθερής τροχιάς, το μετρό που θα συνδέσει το λιμάνι με το αεροδρόμιο και την πόλη με την υπόλοιπη, με το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, το τραμ που μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο καιρό, αλλά επιτέλους τελειώνει. Η Κόσκο θα είναι υποχρεωμένη να επενδύσει με βάση το συμφωνητικό της 380 εκατομμύρια ευρώ. Η πόλη θα επενδύσει 100 εκατομμύρια ευρώ. Στον Άγιο Διονύσιο έχουμε μια ιδιωτική real estate επένδυση πάνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αμέσως βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο. Πράγμα το οποίο δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι σύνηθες. Τι είναι λοιπόν το Blue Growth? Το Blue Growth είναι καταρχήν μια συνεργασία του Δήμου Πειραιά με μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών θερμοκοιτίδας, την Αηφόρια, που έχει σκοπό να εμπνεύσει την επόμενη γενιά επιχειρηματιών για να δημιουργήσουν βιώσιμες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντική ανάπτυξη στον χώρο της θαλάσσιας οικονομίας.
Αυτό έχει σημασία διότι η πόλη του Πειραιά είναι, έχει την αρρώτητα και την επιλογή να εστιαστεί στη γαλάζια οικονομία. Αυτό είναι κρίσιμο γιατί αν το συγκρίνει κανείς με μια πόλη όπως η Αθήνα έχει ένα πρόβλημα προσανατολισμού. Όταν η Αθήνα θέλει να προσελκύσει startupers, σε τι θα τους προσελκύσει ακριβώς? Που να είναι ανταγωνιστικό από μια πόλη όπως ας πούμε η Κωνσταντινούπολη ή το Βερολίνο. Έχει λοιπόν το εύρος, η έλλειψη ας το πούμε, η έλλειψη εστίασης είναι ένα πρόβλημα. Εμείς δεν το έχουμε εδώ, εμείς κάνουμε μόνο θάλασσα, μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα και ήδη στα 3 χρόνια λειτουργίας αυτό είναι μια ιδέα που έπεσε σαν όριμη, σε ένα όριμο οικοσύστημα. Όλοι την αγκαλιάσανε, πολύ γρήγορα θα σας μιλήσω αμέσως και γι' αυτό. Το mission είναι λοιπόν να ενδυναμώσουμε, να εξοπλίσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους νέους επιχειρηματίες μέσα από τη συνεργασία με την κοινότητα, την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική της θάλασσας. Και γι' αυτό μίλησα προηγουμένως, μόλις πριν, ότι αυτοί μας αγκάλιασαν και αγκάλιασαν αυτά τα νέα παιδιά. Με αποτέλεσμα τα τελευταία 3 χρόνια και είναι και λίγο παλιά τα νούμερα, να έχουν περάσει πάνω από 30 ομάδες, εντελώς νεοφυείς, ομάδες που δεν ήταν καν επιχειρήσεις, ομάδες που είχαν μια ιδέα, τις οποίες τις στηρίξαμε, τους δώσαμε το δίκτυο, τους δώσαμε την εκπαίδευση, τους δώσαμε τα data και από αυτές τις ομάδες οι 10 ήδη λειτουργούν σαν εταιρείες, έχουν δημιουργήσει 55 θέσεις εργασίας και έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πάνω από 25 πιο μικρά event που σκοπό έχουν να φέρουν κοντά αυτή την κοινότητα. Έτσι λοιπόν μετά από αυτά τα 3 χρόνια και εδώ βλέπουμε κάποια παραδείγματα για να, έτσι να έχουμε μια εικόνα από τη, είναι από την πρώτη φουρνιά. Η FeeMade είναι μια εταιρεία κυκλικής οικονομίας που διαχειρίζεται το, αυτό που ήταν απόβλητο, το, τα φύκια που βγαίνουν στη στεριά και τα οποία ήταν ένα, ένας φυσικός πόρος που τον βλέπαμε σαν απόβλητο με αποτέλεσμα να δημιουργεί κόστος, δηλαδή να δημιουργεί κόστος στο Δήμο για να το μαζέψει και κόστος για να τον αποθέσει στο ΧΙΤΑ και άρα και κόστος για, όταν και εγώ ήταν αυτό το πράγμα για την ατμόσφαιρα. Η ΦΥ μαζεύει αυτό το υλικό, έχει κάνει πάρα πολλές εργαστηριακές εξετάσεις και το χρησιμοποιεί πλέον σε μια πλειάδα εφαρμογών. Οι πιο σεξι, ας το πούμε, είναι οι θήκες κινητών τηλεφώνων iPhone και iPad, αλλά και άλλες εφαρμογές. Η XYZ είναι μια ομάδα τοπογράφων οι οποίοι πήραν την εξαιρετικά εξελιγμένη τεχνολογία laser αποτύπωσης χώρων και την εφαρμόζουν πλέον σε πλοία, είτε νεόκτιστα είτε αυτά που πρόκειται να υποστούν μια μετατροπή και πολύ γρήγορα μπορούν να αποτυπώσουν με εξαιρετική ακρίβεια την κατάσταση του πλοίου σε περίπλοκες επιφάνειες και ήδη βρίσκονται, όπως είπαμε και πριν, η Ελλάδα δεν τους κρατάει πάντα και βρίσκονται ήδη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Το Desalination Plant μάλιστα βραβεύτηκε αυτές τις μέρες από την Κομισιόν ως μία από τις 5 σημαντικότερες καινοτόμες δραστηριότητες στο, εταιρείες στον χώρο του περιβάλλοντος, διότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αφαλάτωσης, αντιμετωπίζοντας το παράγωγο απόβλητο της αφαλάτωσης. Η αφαλάτωση μέχρι σήμερα βγάζει από τη θάλασσα μη πόσιμο νερό και ένα πολύ έντονα αλκαλικό, όχι ακριβώς αλκαλικό, brine λέγεται στα αγγλικά, άλμη, σκληρή άλμη, η οποία είναι απόβλητο τελικά. Το desalination plant, εκτός του ότι είναι solar και όλα αυτά, διηλύει την άλμη και βγάζει αλάτι, το οποίο το πουλάει μετά για εξιονισμούς και άλλο νερό. Αυτή είναι μια πολύ καλή περίπτωση, διότι το Desalination Plant είναι μια ομάδα νεαρών τεχνολόγων από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα, δεν ξέρανε πώς μπορούν να κάνουν ένα business plan και όλα αυτά τα πράγματα και σήμερα, 2 χρόνια μετά, είναι μια από τις βραβευμένα καινοτόμες εταιρείες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οικοσύστημα λοιπόν έχει αγκαλιάσει, θα έλεγα, και τους ευχαριστώ όλους για αυτό, αυτή την προσπάθεια. Έχουμε δημιουργήσει ένα
νέφος από συνεργάτες, όπου μπορούν να είναι είτε χορηγοί είτε μέντορες σε επίπεδο ένας προς έναν με τις εταιρείες, είτε εκπαιδευτές στη διάρκεια της εκπαίδευσης, είτε ακόμα και πολύ κρίσιμα σημεία στο δίκτυο επαφών. Αν κάποιος δηλαδή χρειάζεται να γνωρίσει κάποιον που κάνει, ξέρω εγώ, data, μπορεί να έρθει στη ΣΕΤΕΛ και να, η ΣΕΤΕΛ έχει ανοιχτές τις πόρτες πάντα σε όλα τα παιδιά να τους εξηγήσει πώς δουλεύει το σύστημα. Και πλέον τώρα που είμαστε άντε πόρτας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σοβαρές δημόσιες επενδύσεις της τάξης των 15-20 εκατομμυρίων σε αυτό το χώρο, είμαστε στην, σας βεβαίω, όχι σύνηθη θέση ανάμεσα σε άλλες πόλεις, να ξέρουμε και τι θέλουμε να κάνουμε και με ποιους μιλάμε και με ποιοι μας ακούνε και ποιο είναι το mailing list και να είμαστε σε μια πολύ όρημη κατάσταση. Αυτό είναι περίπου ένα σχεδιάγραμμα που θα πρέπει να βάλουμε άσπρα γράμματα την άλλη φορά, ούτε εγώ δεν τα βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει η ιδέα η οποία έχει λειτουργήσει εδώ στον Πειραιά είναι ότι το Bluegrowth λειτουργεί σαν ένα σημείο εστίασης γύρω από τα πανεπιστήμια, τις δημόσιες αρχές, το community το λιμενικό και το maritime, τις επιχειρήσεις και δημιουργεί, δίνεται ένα challenge λοιπόν στους νέους οι οποίοι συναγωνίζονται και αυτοί που προχωράνε δημιουργούνται ή εταιρείες είτε και ευκαιρίες να εργαστούν στην βιομηχανία της θάλασσας. Πλέον το Bluegrowth είναι, θα έλεγα, μια προεντοποιημένη διαδικασία. Ξέρουμε τους χρόνους, τα κόστη και τα βήματα και ήδη έχει εξαπλωθεί και σε άλλα λιμάνια της χώρας μας και νομίζω πολύ σύντομα και σε άλλα λιμάνια του εξωτερικού, τα οποία και αυτά ζητάνε τον τρόπο να αξιοποιήσουν το πνευματικό και διανοητικό κεφάλαιο των νέων τους. Ξεκινάμε λοιπόν πάντα με το communication, ανακοινώνουμε ότι βγάζουμε και ζητάμε προτάσεις, δεχόμαστε προτάσεις, τις αξιολογούμε, τις προετοιμάζουμε, κάνουμε ένα μεγάλο demo day, όπου είναι και ένα πολύ κοινωνικό γεγονός που μαζεύεται όλη η κοινότητα και επιλέγονται οι νικητές από τους ίδιους τους advisors και από το κοινό. Έπειτα εμείς ξοδεύουμε γύρω στους 4 με 5 μήνες με ένα πολύ συγκροτημένο εκπαιδευτικό αλλά hands-on πρόγραμμα από επαγγελματίες του χώρου που καλύπτει τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, του business plan, της παρουσίασης και της βιωσιμότητας, θα έλεγα. Με έναν άλλον τρόπο μπορούμε να δούμε πώς φέρνουμε κοντά την κοινότητα, πώς θέλουμε να εμπλέξουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα και το χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας, να τους παντρέψουμε με τα κλάστερ και με τις ανάγκες της βιομηχανίας και να τους φέρουμε σε επαφή με χώρους όπου θα μπορούσαν να αντλήσουν χρήματα, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς. Βεβαίως, η ρευστότητα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας επενδυτικά δεν είναι σπουδαία, αλλά στον χώρο της γαλάζιας οικονομίας η ανάπτυξη νομίζω σιγά σιγά ξανάρχεται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή όλη η δουλειά έχει στοιχεί στα τελευταία χρόνια στο Δήμο, στον Πειραιά θα λέγαμε, γιατί ο Δήμος δεν έχει βάλει ούτε μία δραχμή, αλλά έχει στηριχθεί από φίλους και εταιρείες του Πειραιά και φορείς του Πειραιά τα τελευταία χρόνια με ένα budget της τάξης των 120.000 ευρώ και απευθύνεται σε εταιρείες που είναι τόσο νέες ώστε να μην ψάχνουν ακόμα χρήματα, γιατί δεν έχουμε χρήματα να τους δώσουμε. Αντίστοιχα έχουμε μια συνεργασία με τον άλλον σημαντικό παρόμοιο φορέα στο λιμάνι του Ρότερνταμ, ο οποίος έχει ένα running budget 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και έχει από πίσω του 2 γαλάζια funds που διαχειρίζονται περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ για να επενδύσουν στη startup. Και αυτός είναι ο λόγος που ήδη 2 δικές μας είναι στο Ρότερνταμ. Το πλάνο για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια θα ήθελα να έχει διάφορα βήματα.
πιστεύουμε ότι είναι ένα εξαγώγημο προϊόν και θέλουμε ένα εξαγώγημο προϊόν γιατί θέλουμε ο Πειραιάς να αξιοποιήσει το συγκριτικό του πλεονέκτημα και να γίνει γνωστός ως το κέντρο καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Να είναι εδώ ο τόπος όπου θα έρχονται οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους και να πω έτσι μια επί του πιεστηρίου, θα έχετε δει εδώ που είστε όσοι είστε της κοινότητας ότι η Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια της έξυπνης εξειδίκευσης ενέκρινε το αίτημά μας για τη δημιουργία, για τη χρηματοδότηση τη δημιουργία ενός κέντρου καινοτομίας στον Πειραιά, ούτως ώστε όλη αυτή η προσπάθεια να στεγαστεί, να υπάρχει ένας χώρος όπου όμως πέραν από την σύνηθη πρακτική της παροχής soft υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση, το networking, το mentoring και όλα αυτά, να υπάρχουν και ο εξοπλισμός, ο τεχνικός εξοπλισμός που αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι 3D printers, οι laser cutters, τα rapid prototypers, τα οποία να λειτουργήσουν και σαν μια εκπαιδευτική μονάδα για τα σχολεία της πόλης, για τα νέα παιδιά που μεγαλώνουν, και σαν μια μονάδα πρώτης παραγωγής για τα startup, αλλά και για τις επιχειρήσεις της πόλης μας. Μια άλλη μεγάλη σοβαρή εξέλιξη είναι η δημιουργία του πρώτου πανθαλάσσιου κλάστερ, θα έλεγα, του Maritime Ελλάς, όπου για πρώτη φορά καταγράφονται εθελοντικά όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη θάλασσα. Η μελέτη του ΕΒΕΠ για τη χαρτογράφηση της ναυτιλιακής και θαλάσσιας δραστηριότητας, το Στρατηγής που είναι ένα κλάστερ για το ICT και το Digital Ship και για το οποίο θα σας μιλήσει νομίζω ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Γιωβανόφ. Υπάρχει λοιπόν μια, θα έλεγα, αισιόδοξη εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, στην πόλη του Πειραιά, γύρω από την είσοδο της πόλης μας στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε απλώσει το δίχτυ και περιμένουμε να πιάσουμε την πετονιά και περιμένουμε να πιάσουμε μια φάλαινα. Αυτή τη φάλαινα θα πρέπει να μπορούμε να τη σηκώσουμε κιόλας με αυτό το βαρκάκι και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε όπως το κάνουμε το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, με την λειτουργία, τη δημιουργία αυτών των δίκτυων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε αρκετά περήφανοι τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Συγγνώμη και κι άλλα σλάιντ, ευχαριστώ για το χειροκρότημα. Να σας δείξω μια εικόνα όμως ακόμα φεύγοντας. Αυτές είναι κάποιες από τις εταιρείες που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν. Αυτές είναι μια εικόνα από το περίφημο δίκτυο που λέμε, είναι πολύ παραπάνω οι άνθρωποι που εμπλέκονται, αλλά βλέπουμε πως κάτω από την ίδια σκέπη βρίσκονται ο ιδιωτικός, ο δημόσιος τομέας, τα μέσα, εταιρείες που ασχολούνται, άλλοι οργανισμοί όπως το Shipping Forum. Μερικά πράγματα που υπόθηκαν από τους ανθρώπους του οικοσυστήματος σχετικά με την ανάγκη για επιστημονική έρευνα, για το πώς η έννοια του startup πρέπει να μπει στο μυαλό του εφοπλισμού, για το ρόλο που παίζει το Bluegrowth σαν ένα ασφαλές λιμάνι για τα startup.